Εντάξει, Ερμή. Πάμε, πάμε. Ο Ερμή είχε δύο διαφορετικά ημίχρονα. Στο πρώτο ημίχρονο όπου δεχτήκαμε πάρα πολύ γρήγορα τον γκολ και δεν ήμασταν ούτε καλοί, αλλά βγάλαμε και πάρα πολύ κουράση. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα με τις δύο αλλαγές. Τα παιδιά που μπήκαν μέσα δώσαν ενέργεια και νομίζω ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Αντιδράσαμε, κάναμε ένα πολύ ωραίο γκολ με τον Μιλόγεβιτς. Και εκεί που νομίζω ότι εμείς είχαμε το momentum, δεχτήκαμε το 2-1 και πάλι αντιδράσαμε. Είχαμε πολύ μεγάλη ευκαιρία του Τσιλούδη στο 92 να πάρουμε τουλάχιστον κάτι από το παιχνίδι. Σίγουρα κρατάμε την προσπάθεια του δεύτερου χρόνου. Υπάρχει στεναχώρια, οπωσδήποτε. Παίζαμε απέναντι, σίγουρα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όμως νομίζω η αντίδραση που είχαμε για το δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσαμε σίγουρα να πάρουμε τουλάχιστον το βαθμό της πρωτοσυμφωνίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να συνεχίσουμε. Μπορεί. Κόουτς, καλησπέρα. Για τον Παναγενή, αυτό το μάτς είναι τελικός. Θα περίμενε κανείς ότι η ομάδα θα έμπαινε το μαχαίρι στα δόντια. Αντίθετα, είδαμε έναν Παναγενή να μην μπορεί να αλλάξει δύο πάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και έναν Όφη να κάνει. Εντάξει, βαρύ για το ίδιο αυτό, να κάνει πλάκα. Δηλαδή, έφτανε πολύ εύκολα στο τέρμα, έκανε πάρα πολλές φάσεις. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ. Πού μου οφείλεται το γεγονός ότι ψυχολογικά φάνηκε ότι η ομάδα ήταν ανέτοιμη. Δεν μπορώ να πω ότι ψυχολογικά η ομάδα ήταν ανέτοιμη, γιατί νομίζω μιλήσαμε, προετοιμάσαμε την ομάδα για να πάμε σαν ένας τελικός. Είναι ψυχολογικό το θέμα. Σίγουρα είναι ψυχολογικό. Όμως δείξαμε αντίδραση. Αυτό έχει σημασία για μένα. Ότι στο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο, βγάλαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Και όπως είπα, θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι αυτό. Σίγουρα. Σίγουρα η πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε 120 λεπτά στο κείμενο να παίξει το όδημα της. Όμως, επειδή είπατε τώρα για το κύπελλο, μήπως θα έπρεπε ίσως, τώρα που μιλάμε βέβαια κατόπιν αυτής, θα έπρεπε το κύπελλο να μην χτυπήσει η ομάδα να φτάσει μέχρι το 120, δηλαδή να θεωρούσε ότι αυτή τη στιγμή είναι πολυτέλεια. Να έπαιζε με λίγο. Ενώ δηλαδή να ξεκουράζονταν κάποιοι παίκτες όπως ο Αραμπούλη, που ήταν, φάνηκε ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση σήμερα. Γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα τερματισμού, όπως γνωρίζετε. Στο πρώτο παιχνίδι πήγαμε με 18 παίκτες. Δεν έχουμε το τεράστιο ρόστερ για να μπορέσουμε να έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές. Στο κύπελλο έκανα 5 αλλαγές. Στο πρωτάθλημα είχαμε πάντα, δηλαδή προσπαθήσαμε να παίξουμε με την κούρασή μας, με κάποια παιδιά που μπήκανε, βγήκανε. Κάναμε κάποιο rotation, σίγουρα. Όμως όπως πήγε το παιχνίδι στο δεύτερο παιχνίδι με τον Πανετολικό, έστω 0-0, τι μπορείς να κάνεις. Ψυχολογία που σου αλλάζει κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο που φωνάζατε στους παίκτες, ήταν εμφανές και όλες αυτό. Είχατε, να το πω έτσι, χαριτολογώντας, περισσότερο νεύρο από τους παίκτες που ήταν στο κήπεδο, τώρα που τους φωνάζετε. Δεν ξέρω, να ξυπνήσουν, να ενδείξουν μεγαλύτερο πάθος, δεν ξέρω, κάπως. Πώς αλλάζει η ψυχολογία όμως, είπατε πριν ότι δεν είναι καθαρά ψυχολογικό, πώς αλλάζει η ψυχολογία. Γιατί. Πώς, παίρνοντας ένα καλό αποτέλεσμα. Παίρνοντας ένα καλό αποτέλεσμα. Έστω και η ισοπαλία σήμερα θα άλλαζε την ψυχολογία στα αποδυτήρια. Και στο ημίχρονο προσπαθήσαμε να βγάλουμε από τους ποδοσφαιριστές εγωισμό και τον βγάλαμε. Και τα παιδιά που μπήκανε μέσα μας βοηθήσαν. Εντάξει, παιδιά. Καλή συνέχεια.